Τουλάχιστον 12 ευρώ το κιλό θα πωλείται στα ακρεπολία το αρνί το επόμενο διάστημα. Οι διαθέσεις αγοράς φαίνεται ότι θα είναι καλές. Ο κόσμος θέλει να φάει με την οικογένειά του, να κάνει το πασχαλινό τραπέζι, γιατί τις προηγούμενες χρονιές ήταν κλεισμένος. Το αρνί, οι τιμές, οι πασχαλινές ακόμα διαμορφώνονται. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε στάνταρ τη τιμή. Σίγουρα θα είναι πάνω από 12-13 ευρώ. Για τα αρνιά τα γάλακτος, τώρα τα αποκομμένα, τα βαριά τα αρνιά που θα είναι από 15 και 20 κιλά, ίσως να είναι παραπάνω σε τιμή, σε λιγότερα σε τιμή, συγγνώμη. Οι λόγοι της αύξησης έχουν να κάνουν με το γενικότερο κόστος. Έχει ανέβει η ενέργεια, έχουν ανέβει τα μεταφορικά, έχουν ανέβει οι ζωοτροφές και όλα αυτά συντελούν στην αύξηση του προϊόντος. Υπάρχει και έλλειψη, φύγανε και πολλά αρνιά και κατσίκα για το εξωτερικό γιατί είναι το νωρίτερα των καθολικών. Εισαγωγές δεν γίνανε γιατί και στο εξωτερικό ήταν πολύ ακριβά τα αρνιά. Οπότε όλα αυτά συντελέσανε στο να είναι λίγο ακριβότερα τα κρέατα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σπέβδουν από τώρα να κάνουν παραγγελίες για να μην αυξηθεί η τιμή το επόμενο διάστημα, να γλιτώσουν τη διαφορά. Θέλανε, ναι, ορισμένοι να κάνουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και προϊόν για να τους εξυπηρετήσουμε, δηλαδή να έχουμε αρνιά για να μπορούν να πάρουν από τώρα με φθηνότερη τιμή. Άρα αναγκαστικά όλοι θα πάρουν μέσα στο μεγάλο εβδόματο. Πάντως, θα υπάρξουν και περιοχές όπου η τιμή θα φτάσει και τα 16 ευρώ το κιλό και το συγκεκριμένο κρέας θα είναι είδος πολυτελείας. Και εδώ στην Πάτρα ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι το 12 ευρώ. Σίγουρα εγώ πιστεύω θα ανέβει και λίγο πάνω από το 12, δεν θα φτάσει στα 16 βέβαια. Στις μεγάλες πόλεις όμως που είναι και περισσότερα τα μεταφορικά και αυτό σίγουρα θα ανέβει και μπορεί να περάσει τα 15 ευρώ. Οπότε ο κόσμος από την πλευρά του βλέπετε να είναι πιο περιορισμένος στο τι θα πάρει φέτος. Τι διαθέσεις έχει, τι βλέπετε? Σίγουρα ο κόσμος είναι λίγο πιο περιορισμένος. Μπορεί να μην πάρει ένα αρνί 12 κιλά, να πάρει 10 κιλά. Αλλά αυτό που λείπει από την ελληνική οικογένεια δεν είναι τα 10, τα 12, τα 13 ευρώ η τιμή του αρνιού. Είναι η ΔΕΗ, είναι το πετρέλαιο, είναι όλα αυτά που έχουν ανέβει. Και αυτά είναι που είναι καθημερινά και μας κάνουν και κοιτάμε το αρνί και δεν κοιτάμε την ενέργεια και αυτά όλα που μας έχουν φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Πάντως το γεγονός ότι είναι φέτος το πρώτο Πάσχα που όλοι μαζί θα ενωθούν όλες οι οικογένειες να τη θέσει μετά άλλα 2 χρόνια. Παρακάμπτει αυτό το γεγονός ότι είναι αυξημένη η τιμή του αρνιού? Ο κόσμος θέλει να γλεντήσει, θέλει να βρεθεί και να παραγγείλει και ένα αρνί? Σίγουρα ο κόσμος μετά από 2 χρόνια που ήταν κλεισμένος θέλει να βγει, να διασκεδάσει, να είναι με την οικογένειά του, να πάνε στα χωριά, να φάνε όλοι μαζί. Όλο αυτό δεν θα αυξήσει την τιμή του αρνιού. Δεν αυξήσει την τιμή του αρνιού από αυτό.